Στην επανεξέταση του ζητήματος των ελαττωματικών αερόσακων Τακάτα προχώρησε σήμερα η Επιτροπή Εμπορίου σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί ποιος φέρει την ευθύνη για τους ελέγχους όταν γίνεται ανάκληση προϊόντων, με τον πρόεδρο της Επιτροπής να ζητά τον διορισμό ποινικού ανακριτή με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν είναι απειλή. Είναι έκκληση και απόφασή μας ότι ζητάμε τον διορισμό ποινικού ανακριτή, ναι, προκειμένου όλοι να φοβηθούν και να κάτσουν στον πάγκο της ευθύνης. Να διαταχθεί ποινική ανάκριση, ποινική διαδικασία για πιθανόν ευθύνες που μπορεί να βαραίνουν τόσον άτομα στη δημόσια υπηρεσία, όσο και ιδιωτικές εταιρείες. Ενώ δόθηκε και πρόταση στον Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος δεσμεύτηκε για την άμεση μελέτη της προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες το συντομότερο δυνατό. Την ίδια ώρα από σήμερα άρχισε και η λειτουργία ιστοσελίδας από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, μέσω της οποίας οι οδηγοί θα μπορούν να ελέγχουν κατά πόσο υπάρχει ανάκληση. Θα θυμίσω ότι πριν 2 εβδομάδες είχα εισηγηθεί προς το Τμήμα Οδικών Μεταφορών να κάνουν τη δική τους πλατφόρμα και να προσπαθήσουν εκεί να μεταφέρουν όλους τους επίσημους συνδέσμους από τις κατασκευαστικές εταιρείες. Αυτό έχει γίνει. Από σήμερα μας έχουν ενημερώσει ότι έχει γίνει. Στην εν λόγω σελίδα υπάρχουν ήδη αναρτημένοι σύνδεσμοι 6 διανομέων που έχουν δώσει στοιχεία στο Υπουργείο Μεταφορών. Εκεί ο κάθε πολίτης μπορεί να καταχωρεί τα στοιχεία του αυτοκινήτου του και να βλέπει τι αερόσαχο έχει το όχημά του. Πάντως, από τα 13 συγκροτήματα διανομέων, οι 5 δεν ανταποκρίθηκαν. Ο ένας υπέβαλε κάποια μόνο στοιχεία, ενώ ένας ακόμη έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία, ωστόσο δεν την έχει ακόμη ολοκληρώσει.